Η σημερινή απεργία είναι μια δέσμευση, ένας όρκος για τους νεκρούς μας, για τις οικογένειες που μαύρησε η ψυχή τους, για τη συντρόφισσά μας την αγάπη, για τους συναδέλφους μας, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Νίκο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη, τη Μαρία, για τη Θόμη, τη Φραντζέσκα, την Ελισάβετ, τον Γιώργο, την Κλαούντια, τον Γεράσιμο, την Ελένη, που σπούδασα στο Αριστοτέλειο, για τον μαθητή τον Γιώργο, για όλους τους, τους 57 νεκρούς μας, δίνουμε όρκο! Δεν θα τους επιτρέψουμε να μην αντιμόρυνται το έγκλημα! Με τον αγώνα μας, με την πάλη μας, θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να γίνει πράξη το ποτέ ξανά! Οι συνάδελφοί μου και εγώ μαζί με τους πυροσβέστες, τους υγειονομικούς, τις διασώστες, ζήσαμε λίγοι από την κόλαση που περνάνε οι συγγενείς και οι φίλοι όσων χάθηκαν άδικα στα τέμπη. Βρεθήκαμε στο σημείο της σύγκρουσης για να βρούμε τους νεκρούς μας, για να σταθούμε στους τραυματίες μας. Αγανακτούμε! Εξοργιζόμαστε γιατί μετρηθήκατε και είμαστε λιγότεροι για τα κέρδη των λίγων. Γιατί στον ζύγι κόστος οφέλους, οι ζωές 57 ανθρώπων ήταν πιο ελαφριές από το κόστος για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου. Και όσοι αποφάσισαν αυτό είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Τους ξέρουμε όλους με τα ονόματά τους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας έλεγε πως το ΣΕ ήταν η πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης και κατάφερε να την κάνει κερδοφόρα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας που έλεγαν πως με την πώλησή της η χώρα γλίτωσε ένα μεγάλο βάρος. Αλλά και άλλοι, όπως ο Βαρουφάκης, που έλεγε πως αν δεσμευτούν οι πολιτικές για επενδύσεις, αν την πωλήσουμε ακόμα και με ένα ευρώ. Είναι η Hellenic Trail, η εταιρεία πρότυπο που επιδοτήθηκε με εκατοντάδες εκατομμύρια για να βουτήξει κι αυτή σβαλμένες με αίμα συγκοινωνίες, που πετσόκοψε μισθούς και δικαιώματα, σαν σπουδαία πολυεθνική που είναι. Όλοι όσοι διαφήμιζαν πως είτε κρατική είτε ιδιωτική η επιχείρηση του ΟΣΕ πρέπει να λειτουργεί με τον χρυσό κανόνα κόστους ωφέλους με βάση συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι τους είναι βουτυγμένοι στο αίμα, γιατί το έγκλημα είναι διαρκές και ήρθε τώρα να κορυφωθεί. Πλάι στους 57 νεκρούς στο τεμπόν, δικαίως συζητάνε άλλοι 197 νεκροί στα τρένα από το 2010 έως το 2018, την περίοδο δηλαδή που άρχισε η περίφημη εξυγίαση του ΣΕ. Η δική μας οργή φουσκώνει ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το έγκλημα μπορούσε να μην συμβεί ποτέ. Γιατί σήμερα υπάρχει η τεχνολογία, το εργατικό δυναμικό και υποδομές για να μην κρίνεται από έναν άνθρωπο η ζωή εκατοντάδων ψυχών. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να έχουμε ένα ασφαλείς με σύγχρονες και φθηνές μεταφορές στα τρένα, στα λεωφορεία και παντού. Και μέσα από τα σωματεία μας, από τη δράση μας είχαμε αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια αυτή τη δυνατότητα, αλλά και το κίνδυνο ενός τέτοιου εγκλήματος. Είναι επικίνδυνοι για το λαό όλοι τους, γιατί ήξεραν. Εκατοντάδες φορές είχαν ενημερωθεί με τις κινητοποιήσεις μας, με τις απεργίες μας, με τις ανακοινώσεις μας. Τους είχαμε πει σε 7 Φλεβάρι, 3 εβδομάδες πριν τη σύγκρουση, τους λέγαμε επιλέξει. Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, κάνοντας διαπιστώσεις. Και δεν έκαναν τίποτα. Όχι από ανικανότητα, αλλά από επιλογή. Γιατί το έγκλημα στα τέμπη δεν φταίει κακιά η ώρα και η στιγμή. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Γιατί αυτοί φταίνε για το έγκλημα. Αυτοί φταίνε για το ένα νεκρό κάθε πέντε μέρες στους χώρους δουλειάς. Αυτοί φταίνε για τους εκατοντάδες νεκρούς στο Μάτι και στη Μάντρα. Αυτοί φταίνε για τους χιλιάδες που χάθηκαν στην πανδημία. Μετράμε νεκρούς για τα κέρδη των λίγων. Έτσι βγαίνει ο πλούτος τους. Έτσι μετριέται η ανάπτυξή τους. Με αίμα. Αν δεν κάνουμε κάτι εμείς, αν δεν απαιτήσουμε να μην ξανακουστούν πλάι στην ασφάλεια, την υγεία, λέξεις όπως ανταγωνιστικότητα,
ρεαλισμός, κερδοφορία, τότε μπαίνει την στροφημέτρηση για το επόμενο έγκλημα. Δεν γίνεται να τους το επιτρέψουμε. Δεν μπορούμε ούτε να λογαριαστούμε μετά, ούτε να περιμένουμε κανένα σωτήρα που θα μας σώσει. Γιατί πάντα ο επόμενος είναι χειρότερος από το προηγούμενο. Όλοι προσκυνούν νόμους και πολιτικές που μας θεωρούν περίσσιος κόστος. Αγαπημένοι μας συνάδελφοι, σας δίνουμε το λόγο μας. Η σημερινή απεργία είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες. Είναι σήμερα η μέρα που αποφασίζουμε οι χιλιάδες που μαζευτήκαμε αργισμένοι από την άδικη θυσία σας να κάνουμε το παν και να είστε τελευταίοι που χάνονται. Είναι χρέος μας όλων να οργανωθούμε, να πυκνώσουμε τις γραμμές σωματείων μας, να φτιάξουμε εκεί που δεν υπάρχουν, να απαντήσουμε οργανωμένα και στις ατομικές ευθύνες και στα κούφια λόγια τους που θα λαγαριαστούμε μετά. Γιατί εκεί που σώθηκε Κοσμάκης, εκεί που γλίτωσαν εργάτες από χώρους δουλειάς νεκροταφεία, δεν βοήθησε κανένα σωτήρας. Οι οργανωμένοι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους το επέβαλαν. Όπως θα το επιβάλλουμε και εμείς στο σιδηρόδρομο. Φτάνει πια με τον φόβο. Φτάνει πια με τον κατεβασμένο το κεφάλι. Φτάνει πια με τους συμβιβασμένους, όπως της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, ούτε και τώρα μπροστά σε αυτό το έγκλημα δεν πήγε φιλόδοξο να προκηρύξει απεργία. Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, μπαίνουμε μπροστά, δυναμώνουμε την πάλη μας για να γίνουν πράξη εδώ και τώρα τα αιτήματά μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία και να αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες. Άμεση πρόσληψη στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train μόνιμου προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα για την κάλυψη των πολύ μεγάλων και σοβαρών ελλείψεων σε όλες τις ειδικότητες. Τεχνικός ασφαλείας και γιατρός εργασίας σε κάθε συγκρότημα, σε κάθε χώρο δουλειάς. Φθηνές και ασφαλείς βασικές μεταφορές για το λαό και τους εργαζόμενους, χωρίς τη λογική κόστους ωφέλους. Αδέρφια μας, δίνουμε το λόγο μας. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Αυτοί που έφτιαξαν θα πληρώσουν. Δεν θα δεχτούμε να υπάρξει άλλος νεκρός σαν εσάς. Ετούτος ο λαός δεν προσκυνά τις εγκληματικές πολιτικές. Δεν προσκυνά τα κέρδη των λίγων. Ετούτος ο λαός γονατίζει μπροστά μόνο στους νεκρούς του. Τώρα είναι η ώρα του αγώνα. Για όλη την εργατική τάξη, για όλο το λαό, δεν θα ξεχαστείτε ποτέ.